λόγος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις τον τριφύλι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, 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 με κάρε και τράνε. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ παντότινε. Δοξάσει η γνωστή σου άση, που λεβέντες είναι όλοι με καρδιά. Χαίρεται η Ελλάδα που έχει τέτοια ομάδα, που της νίκης έχει πάντα τα κλειδιά. Παναθηναϊκέ, 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 μεγάλε και τράνε. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ παντότινε. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 0-0 στην Πράγα. Σλάβια Παναθηναϊκός. Κάνεα καθυστέρησε ο Αϊτόρ το σουτ. Βαλέθηκε πάνω από την αιστεία του Μπρινιόλι. Είναι η πιο καλή στιγμή για τη Σλάβια αυτή. Στο 39. Ωραία προσπάθεια από τον Παλάσιος. Κάνει κίνηση ο Ιωαννίδης. Ο Παλάσιος δεν πετάει την μπάλα. Εκμεταλλεύεται το χώρο που αφήνει άμυνα τη Σλάβια. Το μαρκάρισμα. Υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Παλάσιος, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ξαφνικά μένει με παίχτη λιγότερο στο 39. Για να δούμε ξανά, εδώ είναι προσπάθεια του Παλάσιος. Θα μπει στην περιοχή. Είναι πραγματικά κατανόητη απόφαση του Μπουκέ. Παλάσιος πέφτει γιατί μαρκάρεται μέσα στην περιοχή. Δεν ζητάει πέναλτι, δεν κάνει κάποια χειρονομία. Πιέζει η Σλάβια, ένα σούτο πριν την μπάλα, εκμεταλλεύεται το χώρο που αφήνει άμυνα τη Σλάβια, το μαρκάρισμα. Υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Παλάσιος, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ξαφνικά μένει με παίχτη λιγότερο στο 39. Για να δούμε ξανά, εδώ είναι προσπάθεια του Παλάσιος. Θα μπει στην περιοχή. Είναι πραγματικά κατανόητη απόφαση του Μπουκέ. Παλάσιος πέφτει γιατί μαρκάρεται με στην περιοχή.